Σήμερα πραγματικά θεωρώ ότι αυτά που θα ανακοινώσουμε είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολύ σπουδαία μέρα για τον Δήμο Τρίπολης. Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε, υπογράφηκε μάλλον, η ένταξη στο πρόγραμμα Ντόιτς Πρίτσης και στην πρόσκληση με αριθμό 6 που αφορά αστικές αναπλάσεις. Δύο πολύ μεγάλων έργων για τον Δήμο Τρίπολης, δύο εμβληματικών θα έλεγα έργο, που όταν θα ολοκληρωθούν πιστεύω ότι πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια. Δύο έργα, τα οποία είναι συνολικού προϋπολογισμού και τα δύο μαζί περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο υποέργο είναι η ανακαίνιση και η επανάκτηση του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Τρίπολης, ένα εμβληματικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μας, που για πολλές δεκαετίες ήταν η έδρα του Δήμου Τρίπολης και έτσι φιλοδοξούμε ότι θα γίνει και πάλι. Ένα κτίριο του 19ου αιώνα, του Αγίστου Παναγωγείου Δαβιώτη, του Χριστού και του όνομα Δαβιώτη, ο Δός εκεί, που το χάρισε στο Δήμο Τρίπολης. Θα γίνει επομένως ανακαίνιση, πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου. Είναι το έργο αυτό προϋπολογισμό 2.050.000 ευρώ. Έτσι ώστε το κτίριο να στεγαστεί, στο κτίριο όταν θα ολοκληρωθεί, να στεγαστούν οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, ή Δήμαρχος, όποιος είναι Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη, το Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει μια αίθουσα σύγχρονη Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που να γίνονται εκδηλώσεις ή εκθέσεις ή οτιδήποτε άλλο στο κτίριο αυτό. Εδώ θέλω να τονίσω και είναι σημαντικό να το πω ότι το έργο αυτό εντάχθηκε με οριστική μελέτη την οποία εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Έχω πει επανειλημμένως ότι στηρίζουμε και στηριζόμαστε ως Δημοτική Αρχή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Μια μελέτη λοιπόν πλήρης, η οποία αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκρήθηκε, όπως σας είπα, υπογράφηκε. Ευελπιστούμε ότι στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα δημοκρατήσουμε το έργο, έτσι ώστε πολύ σύντομα, μετά από λίγους μήνες, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του και η ανακατασκευή, η πλήρης ανακατασκευή του κτιρίου, του εμβληματικού αυτού κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου της Τρίπολης, έτσι ώστε ο Δήμος Τρίπολης να αποκτήσει ένα δημαρχείο, τουλάχιστον για τις κεντρικές υπηρεσίες του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να στεγάσει εκεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν είναι τόσο μεγάλο το κτίριο, αλλά να έχει μία έδρα ο Δήμος, όπου πραγματικά θα αρμόζει στην ιστορία του Δήμου μας. Και μπορώ να πω, χωρίς να είναι άμεσα σχετικό, αλλά νομίζω ότι συνειδητικά μπορούμε να το συσχετίσουμε, ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς ο Δήμος Τρίπολης θα αποκτήσει ένα δημαρχείο σε ένα νεοκλασικό κτίριο όπως πραγματικά του αρμόζει. Αυτό είναι το ένα από τα δύο έργα τα οποία εντάχθηκαν. Το έργο αυτό, όπως σας είπα, εντάχθηκε με οριστική μελέτη, οπότε προχωράμε άμεσα στη δημοκράτηση. Το δεύτερο υποέργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων, 2.050.000 το παλαιό δημαρχείο και 8 εκατομμύρια το δεύτερο υποέργο, το οποίο είναι ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων, διαδρομών και κίνηση πεζών και μονοπατιών. Πρόκειται, όπως είπα και από την αρχή, και αυτό για ένα εμβληματικό έργο. Σε αυτή τη φάση εντάχθηκαν οι μελέτες ορίμανσης του έργου αυτού και σε χρονοδιάγραμμα 6 με 8 μηνών, τόσο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε για την υλοποίηση των μελετών, θα υποβληθεί νέο κλινικό δελτίο και θα ενταχθεί, έτσι πάει στο χρήτσι, θα ενταχθεί και η υλοποίηση του ίδιου του έργου. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, το οποίο έχει μήκος περίπου 40 χιλιόμετρα. Είναι ένα δίκτυο που αφορά αστικούς ποδηλατόδρομους, με κύριους την οδό Καλαβρίτων από το Στάδι, από το Απουλές Εξωματικών έως τον Άγιο Γεώργιο, με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογες, όπως και φωτισμός των νεοκλασικών κτιρίων που υπάρχουν κατά τη διαδρομή αυτή. Μια δεύτερη διαδρομή, η οποία αφορά από τον γήπεδο του Παναγιωτικού έως το άξονα του Αγίου Γεωργίου. Τρίτη διαδρομή αφορά τον δρόμο προς το Πανεπιστήμιο και επιπλέον δημιουργείται διαδρομές περιπάτου και πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα ενώνουν τα περιαστικά, ξεκινώντας από τον Αγιάννητο Ψηλοδρόμο, Κάτσοβα, άλσος Πανακάων και καταλήγοντας στο άλσος του Αγίου Γεωργίου, μια διαδρομή περιπάτου βόλτας και με ποδήλατο ή με τα πόδια που θα ενώνει τα εκπληκτικά ασύλια που υπάρχουν περιαστικά της πόλης μας.
δημιουργία ορειβατικών διαδρομών στα εξοπλίσια μας, στον Αγιοθόδωρα, στον Άγιο Βλάση, στα πεδία βολής, στην ανάληψη, ώστε να έχουμε, είδαμε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown και της καραντίνας πάρα πολλοί συμπολίτες μας περπατούσαν στα μονοπάτια αυτά, δημιουργία επομένως ορειβατικών διαδρομών. Τρίτον, έξω από την πόλη, μια κεντρική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει από τις γραμμές του τρένου, θα καταλήγει μέσω υφιστάμενων οδών, θα δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι δηλαδή σε υφιστάμενους οδούς, θα καταλήγει στη λίμνη Τάκα και θα γυρίζει από τον δρόμο των Καλαμών και θα επιστρέφει στην Τρίπολη για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μια έξω από την πόλη πόρτα με ποδήλατο. Και τέταρτη δράση, στο ίδιο υποέργο, είναι η αναβάθμιση και η λειτουργική βελτίωση με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με εμπλουτισμό με είδη που μπορούν να βελτιώσουν το μικροπεριβάλλον της Τρίπολης, των κεντρικών πάρκων της πόλης μας. Το πάρκο δηλαδή της Πλατείας Άρεως, του Φιλοδέντρων και το πάρκο των πνευματικού κέντρου. Όπως είπα, στο υποέργο αυτό που περιλαμβάνει όλο αυτό το ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων και πεζοποδηλατοδρόμων, μήκους όπως είπα μαζί με το περιαστικό περίπου 40 χιλιόμετρα, νομίζουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί και το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του έργου είναι σε 6 με 8 μήνες η ολοκλήρωση των μελετών και ακολούθως και των απαραίτητων εγκρίσεων που χρειάζονται και ακολούθως η δημοκράτηση του έργου και η υλοποίησή του στα επόμενα, έτσι, στα επόμενα από τότε, 1,5 με 2 χρόνια. Είναι λοιπόν με εξασφαλισμένη, επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι ότι όταν ολοκληρωθούν και τα δύο έργα, και το παλιό δημαρχείο αλλά και το δίκτυο αυτό το πεζοδρόμιο και το ποδηλατοδρόμιο, πραγματικά θα βελτιωθεί πολύ σημαντικά αφενός μεν η καθημερινότητα του πολιτών με τη δημιουργία όλων των ποδηλατοδρόμων και των πεζοδρόμων και των δρόμων περιπάτων. Επιπλέον θα βελτιωθεί σαφώς και η ποιότητα ζωής, αλλά νομίζουμε ότι και η πόλη μας και η περιοχή μας γενικά θα γίνει περισσότερο εκπληκτική προς επισκέπτες όπου θα έχουν πραγματικά πολλά πράγματα να κάνουν κατά την επίσκεψή τους στην Τρίπολη πέρα από τον ήδη υπαρχόδο ή αυτόν που θα δημιουργηθούν εκτός από αυτά που είπαμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ακριβώς θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι πραγματικά σπουδαία για τον Δήμο Τρίπολης. Είναι μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναλαμβάνω, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να τονιστεί, ότι οι μελέτες και για το Δημαρχείο αλλά και οι προμελέτες που έχουν γίνει ως τώρα έχουν γίνει αντεμική υπηρεσία από τους ανθρώπους, τους δικούς μας εδώ του Δήμου Τρίπολης και θα υπάρξει συνεργασία και με τον αυξιακό οργανισμό του ΠΑΡΜΑ για την ολοκλήρωση των μελετών, έτσι ώστε χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς σπατάλες χρόνου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση με το χρονοδιάγραμμα που σας ανέφερα προηγούμενο. Πολύ πιο γρήγορα το παλιό Δημαρχείο και ακολούθως το δεύτερο υπέργο που αφορά τους ποδηλατόδρομους και τους πεζόδρομους.